Οι θερμέ μέρε τη περασμένη εβδομάδα έβρασαν στην κυριολεξία υπαίθριε καλλιέργειε και αμπέλια, με τι ζημιέ ήδη να αποτελούν το επίκεντρο των ελέγχων του ΕΛΓΑ, που από αύριο, όπω έγινε γνωστό, ανοίγει την πλατφόρμα για τι αιτήσει αποζημίωση των πληγέντων. Από αύριο θα, ξεκινήσουν, θα αρχίσουν να ελευθερώνεται, να εγκρίνονται οι αναγγελίε στο σύστημα για να μπορούν οι παραγωγοί να πηγαίνουν να απευθύνουν στου ανταπόκριτε του οργανισμού, στους Δήμους για να υποβάλουν δηλώσει ζημιά αφού έχουν πάει να δουν. Θέλω να το τονίσω αυτό: να δουν τις καλλιέργειές τους Αν κάποια καλλιέργεια ή κάποιο αγροτεμάχιο δεν έχει σοβαρή ζημιά αποζημιώσιμη, α μην το δηλώσουν με τις ζημιές να εντοπίζονται σε συγκεκριμένες ποικιλίε, επί τραπέζι αλλά και η νοστάφυλλα, οι παραγωγοί προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν, αν και οι πληγές που άφησε το θερμό κύμα δεν άφησαν πολλά περιθώρια καθώς μετά και από ένα ξηρικό χειμώνα το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργιών μοιάζουν αφιδατωμένε. Είδαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, κάποια σταφύλια έχουν εγκάβματα που ήταν εκτεθειμένα στον ήλιο, κάποια άλλα σταφύλια έχουν υποβάθμιση το λεγόμενο βράσιμο που ήταν στην ορίμαση, δηλαδή κάποιε πρόημε ποικιλίε και έχουμε και ολοκληρωτικέ καταστροφέ στα Ινάμπελα και στα Σταφυδάμπελα που πραγματικά και αυτά, επειδή είναι ξηρικά, δεν αντέξανε τι θερμές μάζες και τι υψηλέ θερμοκρασίε και τελματίσανε. Και αν ο φόβο για την αμπελοκαλλιέργεια έχει προκαλέσει άμεση ανησυχία, ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλούν οι εκτιμήσει για την ελαιοκαλλιέργεια. Όπω λένε οι παραγωγοί, αν και σε αυτή τη φάση ο καύσωνα μπορεί να μείωσε ή και να εξαφάνισε του πληθυσμού του δάκου, εν αυτό που προκάλεσε στα δέντρα, μάλλον είναι εκτό εποχή και πάντως επικίνδυνο. Τα ελαιόδεντρα αυτή τη βδομάδα θυμίζουν ελαιόδεντρα Σεπτεμβρίου και Αυγούστου, δηλαδή ότι είναι αφιδατωμένα πλέον, οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους και βλέπουμε μια δύσκολη ελαιοκομική περίοδο αν συνεχίσουν αυτά τα φαινόμενα. Επομένως, ο ξηρικός ελαιόνας της Κρήτης που αποτελείται από ένα 85% δυστυχώς δεν θα ανταπεξέλθει αν δεν έχουμε ανοιξιά. Ή βροχές, να το Η αγωνία, όπω σημειώνουν, έχει να κάνει κυρίω με το πώ θα μπορέσουν να αποδώσουν καρπό, σε τι ποσότητα και σε τι ποιότητα τα ελαιόδεντρα τη Κρήτη. Αν το καλοκαίρι παρακάτω έχει κι άλλε τέτοιε θερμέ εκπλήξει, και όλα αυτά μετά τη χειρότερη ίσως χρονιά των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο και την παραγόμενη ποσότητα στο σύνολο του νησιού και πάντως την ανάγκη όλων των παραγωγών. Αυτή τη χρονιά τόσο από άποψη ποσότητα όσο και ποιότητα να αποτελεί όπω λένε τη μοναδική του ελπίδα. Ο δάκο η ευδημίδα είναι καλύτερα, δεν κινείται τίποτα. Αλλά όταν δεν έχουμε παραγωγή, τι μα διαφέρει ο δάκο η ευδημίδα.